Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, πώς τα καταφέρατε, είναι το ερώτημα από πολύ κόσμο, καθώς υπήρχε ένας πανιόνιος στη διαδικασία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό που πετύχατε, αλλά και ο Ηρόδοτος απέδειξε ότι έχει και βαριά φανέλα. Άφησε πίσω του την ομάδα της Νέας Σμύρνης και τη Ζάκυνθο και μαζί με την Κηφισιά ανεβαίνουν κατηγορία. Σίγουρα αυτό που πετύχαμε είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ομάδα. Αλλά για να μην γελιόμαστε, ο αρχικός στόχος και η πρωταρχικός ομάδας ήταν η άνετο από την αρχή. Οπότε ευτυχήσαμε σε έναν δύσκολο όμιλο όπως ο Πανιόνιος, η Κηφισιά, η Ζάκυνθος, όπως είπατε, να πάρουμε ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που πετύχαμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι για να κλείσουμε τέλεια μια ονειρική χρονιά για όλους. Ποιο ήταν το μυστικό για να φτάσετε σε αυτούς τους πανηγυρισμούς που βλέπουμε και τα πλάνα και πραγματικά το γιορτάσατε με την ψυχή σας χθες στην Αλικαρνασσό? Το μυστικό ήταν ένα και ήταν από την αρχή της χρονιάς, ότι στον Ηρόδοτο δημιουργήσαμε μια μεγάλη οικογένεια, ο ένας έπαιζε για τον άλλον. Δεν υπήρξε ποτέ εγώ στην ομάδα, πάντα υπήρξε το εμείς. Και το μόνο συστατικό της επιτυχίας μας ήταν ότι ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια. Ξέρουμε ότι μέσα στη χρονιά ουσιαστικά αλλάξατε δύο προπονητές, στάσατε σε τρίτο, ξεκινήσατε τη σεζόν με Κουρμπανά, συνεχίσατε με τον Ανδρέα Τοξιδάκη που από τους περισσότερους ποδοσφαιριστές ακούμε τα καλύτερα, ότι σας βοήθησε πάρα πολύ και η χρονιά ολοκληρώθηκε με μεγάλες επιτυχίες, με σκύβαλο στον πάγκο. Θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι όταν μια ομάδα λέει τρεις προπονητές δεν είναι δύσκολο να, εύκολο να προσαρμοστείς. Παρ' όλα αυτά εμείς καταφέραμε σε μια δύσκολη γενικά χρονιά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, να προσαρμοστούμε, να δουλέψουμε και εν τέλει καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Δεν είσαι από τη Νέα Αλικαρνασσό, αλλά όποιος μπαίνει στον Ηρόδοτο μπαίνει και στο κλίμα της περιοχής, μιας ιδιαίτερης περιοχής προσφυγικής, που είναι πάντα δίπλα στο καμάρι της τον Ηρόδοτο, ένα μήνυμά σου στον κόσμο για να κλείσουμε με αυτό και εν ώψη τη συνέχεια. Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το φανταστικό κόσμο που ήταν μαζί μας από την αρχή είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι εννοείται ότι αυτή η άνοδος είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλη την Αλικαρνασσό, που σε μια δύσκολη περίοδο ήταν δίπλα μας από την αρχή, ακόμα και όταν μπαίνανε 20, 30, 40 άτομα στο γήπεδο, αυτή ήταν πάντα εκεί, είτε έξω έβρεχε είτε είχε ήλιο, ήταν μαζί μας. Οπότε σίγουρα είναι αφιερωμένοι σε αυτούς και τους ευχαριστούμε πολύ που ήταν δίπλα μας. Αν κρίνουμε από τη φωνή σου, το βάζω αυτό στην τελευταία ερώτηση, είναι από τους πανηγυρισμούς χθες? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το πανηγυρίσαμε την καρδιά μας. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα μία άνοδος, αλλά σίγουρα και εγώ λόγω το νερό της ηλικίας μου το χάρηκα λίγο παραπάνω. Συγχαρητήρια Γιώργο Κίσα και σε όλα τα παιδιά του Ηρόδοτου, σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Να δούμε με τον Ηρόδοτο σημαντικές μέρες για το κριτικό ποδόσφαιρο και στη Super League 2. Ευχόμαστε. Καλό σου βράδυ από την Κρήτη TV. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.